Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του δρόμου της Μεσαράς, αναπτυξιακό έργο που ακούν εδώ και 5 δεκαετίες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Μετά από δεκάδες εμπόδια προέκυψε ανάδοχος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, όμως η συμβασιοποίηση αντιμετωπίζει κολλήματα. Πρόκειται για το δικό τμήμα από Μαρμά Αγία Βαρβάρα, μήκους 8 χιλιόμετρων. Ο πολυπόθητος δρόμος Ηράκλειο Μεσαρά ξανά μπλόκαρε. Υπάρχει ανάδοχος, όμως ο ανάδοχος αυτός έχει δεχτεί μία ένσταση από κάποιο άλλο ανάδοχο που έχει πάρει ένα άλλο έργο στο Ρέθνο, στον Εξάντα, που θεωρεί ο εκεί ανάδοχος ότι έχει ελλείψει σε τούτος ο ανάδοχος, που τούτος ο ανάδοχος έχει πριν λίγους μήνες κάνει και εκείνος ένσταση σε εκείνον, μια κόντρα δηλαδή μεταξύ των εργοληπτικών εταιριών, μας τεινάζει στον αέρα τα έργα στην Κρήτη. Και καλά, οι ανάδοχοι μπορούν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Το Υπουργείο τι κάνει? Παρακολουθεί ως παρατηρητής, ούτε καν πέφτει του κ. Δεκαρφάκη. Έχουν εντύπωση πως ισχύει το δεύτερο. Η αναθέτουσα αρχή διαπίστωσε ότι το αντίγραφο πτυχίου του εργολάβου την ημέρα της δημοπρασίας δεν ίσχυε, με το ζήτημα να βρίσκεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και στη Διεύθυνση Μητρώου Εργοληπτών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Καλό θα ήταν σε τέτοιου είδους έργα να ελέγχεται εκ των προτέρων το πτυχίο του αναδόχου, προκειμένου να μην παρουσιάζεται οποιαδήποτε εμπλοκή την τελευταία στιγμή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως αυτό του οδικού τμήματος από Μαρμά Αγία Βαρβάρα. Η κυβέρνηση δεν ξεμπλοκάρει να ελέγξει, να αξιολογήσει τις ενστάσεις μεταξύ των εργοληπτικών εταιριών και να προχωρήσει τη διαδικασία. Και αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την εργοληπτική εταιρεία που έχει κατοχυρωθεί το έργο, ας πάει παρακάτω. Ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει ήδη στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και στη Διεύθυνση Μητρώου Εργοληπτών του Υπουργείου Οικονομίας ήδη ένσταση. Δεν εξετάζεται. Ο κύριος Πρίτζης απλώς περιμένει να του πούν οι υπηρεσίες πότε αλήθεια δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει αμάξι πάνω να έχει πάθει ζημιά. Εμείς, τα επαγγελματίες, έχουμε βαρεθεί να πληρώνουμε. Αν δεν βρεθεί σύντομα λύση, τότε κινδυνεύουν να χαθούν πόροι από το ΕΣΠΑ και να παραμείνει ημιτελές στο δικό τμήμα, τονίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων. Παρά τις οχλήσεις κοινοβουλευτικά και προσωπικά, απάντηση δεν έχω πάρει και μάλιστα δύο φορές, σήμερα μάλιστα είναι η δεύτερη. Απέδρασε από το κοινοβούλιο που τον είχα καλέσει να μου απαντήσει πλέον δημόσια και επίσημα για το τι κάνει το Υπουργείο σχετικά με το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα το έργο αυτό. Εάν δεν πάρουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, τα όποια χρήματα έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου μπορούμε να απορροφήσουμε από το ΕΣΠΑ, πολύ φοβούμαι ότι θα το συζητάμε για πολλά χρόνια ακόμα και στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της Μεσαράς έχει συνολικό μήκος 16 χιλιόμετρα και προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη απορροφηθεί τα 83 εκατομμύρια ευρώ.